Κουτσούμπας. Δεν θα γίνουν άλλες δευτερολογίες, θα είμαστε μέσα στην οικονομία της συζήτησης έτσι όπως είχε προδιαγραφεί. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε το λόγο. Σας άκουγα, κύριε Τσίπρα, και μου ήρθε στο μυαλό μια φράση που είχε πει ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν μάθατε τίποτα, ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν μάθατε τίποτα και δεν ξεχάσατε τίποτα, δυστυχώς. Διότι και σήμερα ακόμα ζείτε στον δικό σας ψεύτικο κόσμο και νομίζω ότι το τελευταίο στάδιο κάποιου οποίος ψεύδεται είναι να πιστεύει πια ο ίδιος τα δικά του ψέματα και να θεωρεί ότι αυτά είναι αλήθεια. Διότι είστε πραγματικά χαμένος σε ένα κόσμο φαντασίας όπου η πραγματικότητα αντιμετωπίζεται ως ψέμα και το ψέμα βιώνεται ως πραγματικότητα. Είστε πράγματι παγιδευμένος σε έναν αλόκοτο κόσμο. Μιλήσατε για τις σχέσεις της αριστεράς με την τρομοκρατία. Κύριε Τσίπρα, θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Ούτε εννόησα, ούτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έλεγα ότι όλοι οι αριστεροί είναι τρομοκράτες. Αλλά όλοι οι τρομοκράτες, κύριε Τσίπρα, όλοι οι τρομοκράτες, προσέξτε με, προέρχονται από την ιδεολογική μήτρα της άκρας αριστεράς. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και μιλάτε και προσέξτε σε ποιον μιλάτε. Ήσυχα παρακαλώ. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει... Ήσυχα παρακαλώ. Σιωπή, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, κάντε ησυχία. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο, κύριε Τσίπρα, ο οποίος έχει βιώσει τον πόνο της απώλειας ενός δικού του ανθρώπου στη δικιά του οικογένεια. Λοιπόν, να είστε βεβαίως από αριστερούς, από ακραίους αριστερούς τρομοκράτες. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν εξισώνω αυτές τις συμπεριφορές με τους αγώνες της αριστεράς. Τιμώ τους αριστερούς αγωνιστές. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Και τιμώ την ιδεολογική παρακαταθήκη αυτής της παράταξης και τιμώ ιδιαίτερα την πολιτική ετοιμότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αναρωτιέμαι όμως, εάν... Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, θα επιβάλλετε την τάξη. Προσπαθώ. Λοιπόν, να το κάνετε, παρακαλώ. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ελάτε, κύριε Μπαλαούρα. Μη διακόπτετε. Κάντε ησυχία, κύριε Φάμελε. Λυπάμαι, παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, που είστε τόσο ανιστόρητοι και αγνοείτε παντελώς την ιστορία της μεταπολιτευτικής ελληνικής τρομοκρατίας. Λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι, που δεν αναγνωρίζετε αυτή την πραγματικότητα. Ούτε για χουντικούς μίλησα, ούτε για το τι συνέβαινε πριν τη Χούντα. Είμαι απολύτως ξεκάθαρος και απολύτως σαφής σε αυτά τα οποία είπα. Λοιπόν, και δεν δέχομαι παρερμηνίες των όσων είπα. Αλλά από εκεί και πέρα, μιας και αναφερθήκατε στους αγωνιστές της αριστεράς, αναρωτιέμαι πραγματικά εάν αυτοί οι οποίοι έδωσαν αγώνες για την αριστερά θα αναγνώριζαν εσάς, κύριε Τσίπρα, ως τον υπερασπιστή των ιδεωδών της αριστεράς και τον πιο αδυνάτο. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Μας κατηγορήσατε ότι ψαρεύουμε στα θολά